Σήμερα που εορτάζουμε τους Αγίους Πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και όλων των Οικουμενικών Συνόδων, είναι επίκαιρο ένα κείμενο που γράφτηκε από κάποια ευλαβή παιδιά στην Αθήνα, εν ουρία της Αγίας Μαρίνας, Ανθοπόλεως Περιστερίου, το οποίο έχει σχέση με το πώς πρέπει να δρούμε προκειμένου στις σύγχρονες ημέρες, στη σημερινή δύσκολη κατάσταση που βάλεται η πίστη και η ζωή, η ορθόδοξη πίστη και η ορθόδοξη ζωή, πώς πρέπει να σταθούμε για να μην παρασυρώμαστε, γινόμαστε έρμεο. Είναι σύντομο το κείμενο, αλλά είναι πολύ περιεκτικό και θα δείτε πόσο νομίζω και ακριβώς επιτυχαίνει το στόχο του. Αδελφέ μας, ως απλοί πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί που ανήκουμε στην Ενελλάδη Ορθόδοξη Εκκλησία και όχι σε σχισματικές παρασυναγωγές, κινούμενοι από ανιδιωτελή αγάπη Χριστού, σε καλούμε ταπεινό αυτοφυλάδιο σε επίγουσα εφαρμογή της εντολής του Κυρίου μας και των Αποστόλων για αφύπνιση και εγρήγορση. Έτσι είναι η γνωστή εντολή που πολλές φορές μας την έχει πει ο Κύριος, γρηγορείτε, να είμαστε σε πνευματική εγρήγορση. Δεν αρκεί μόνο ο άνθρωπος να προσεύχεται, αλλά πρέπει και να έχει προσοχή, να προσέχει. Γιατί η προσοχή, εάν δεν υπάρχει και υπάρχει μόνο προσευχή, τότε και η προσευχή δεν γίνεται σωστά. Αλλά και όλη η ζωή δεν είναι σωστή. Βιώνεις και εσύ μαζί μας τα όσα τραγικά και δυσάρεστα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας, σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, αλλά και στην Εκκλησία τα πάντα ανατρέπονται. Δεν είναι του παρόντος να τα παριθμίσουμε. Σκοπός μας είναι να σου ευχηθήσουμε την καλή ανησυχία, έτσι για την οποία μιλούσε και ο Άγιος Παΐσιος πολλές φορές και έλεγε ότι πρέπει και εμείς να την έχουμε, αλλά και στους άλλους να τη βάζουμε την καλή ανησυχία. Όχι την κακή αγωνία, αλλά την καλή ανησυχία, που θα σε προφυλάξει από τους κινδύνους που ελοχεύουν για τη σωτηρία του πολυτιμότερου στοιχείου σου, της ψυχής σου, και εδώ θα τολμούσαμε να πούμε και του σώματος, γιατί σώζεται όλος ο άνθρωπος, όχι μόνο η ψυχή. Επομένως θα λέγαμε της σωτηρίας μας, γιατί όντως σήμερα διακυβεύεται η σωτηρία μας. Πριν λίγες μέρες, προφανώς θα είδατε, αφού ενδιαφέρεστε για τα πράγματα της Εκκλησίας, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής σε ένα σόου όπου δεν έκανε τίποτα άλλο μαζί με τους παρατρεχάμενους του παρά να διαφημίζει την ομοφιλοφιλία μέσα στο ναό, ουσάν το βδέλυμα της ερημόσεως, εστώ συν τόπο Αγίο, σε ναό της Μητροπόλεως Γλυφάδος στην Αθήνα, η οποία έτσι δηλώνει άγνοια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και άλλες προσπάθειες συντονισμένες γίνονται για να περάσει η ομοφιλοφιλία μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία ως αποδεκτή και να αναγκάζουν τους ιερείς, φυσικά δεν πρόκειται να υποκύψουν, να βαφτίζουν και να παντρεύουν ανθρώπους ομοφιλόφιλους και παιδιά τα οποία δεν είναι δικά τους παιδιά. Και βέβαια θα έλεγε κανείς ότι δεν φτιάνε κάτι τα παιδιά από μόνα τους, αλλά δεν επιτρέπεται να γίνεται αυτό το σοου και αυτή η επίδειξη και μέσα από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης που σε άλλο στοχεύει και όχι στο να σωθούν τα μικρά παιδάκια, τα οποία επιτέλους δεν φτιάνε τίποτε, αλλά στοχεύει στο να περάσει ως κάτι το φυσιολογικό η ανομαλία και η διαστροφή. Ο κυνεδισμός, όπως τον λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Κύνεδος, κυνεδισμός, είναι αυτό που κινεί την εδώ, που προκαλεί ντροπή δηλαδή. Και αυτό είναι η άλλη ονομασία της ομοφιλοφιλίας. Και η άλλη ονομασία είναι σοδομισμός. Από την πόλη, μάλλον τις πολλές πόλεις που υπήρχαν εκεί, της περιοχής των Σοδόμων και των Γομόρων που κάηκαν ως, και είναι, ως, είναι μέχρι σήμερα παραδειγματική τιμωρία για όλους μας, για όλους αυτούς οι οποίοι
παραδίδονται σε αυτά τα επέσχυντα πάθη. Κάηκαν γιατί ακριβώς ήταν οι κάτοικοι αυτών των πόλεων δούλοι στο πάθος αυτό το φοβερό της ομοφυλοφιλίας. Είναι ανάγκη λοιπόν, λένε τα ευσαβείοι αυτά παιδιά, να γνωρίζεις κάποια βασικά θέματα, ώστε να μπορέσεις να υπεραμυνθείς μόνος σου και όλοι μαζί. Γιατί σήμερα υπάρχει μια τεράστια σύγχυση. Και άλλοι, και ιερείς και αρχιερείς λένε α και άλλοι λένε μείον α. Και δεν ξέρει και ο λαός που να κατευθυνθεί. Δεν υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσουμε ποιο είναι το αληθές. Δεν μπορεί να είναι και το α και το μείον α αληθές. Το ένα θα είναι ψευδές. Κάποιοι λοιπόν από τους αρχιερείς και τους ιερείς έχουν δίκιο και κάποιοι δεν έχουν δίκιο, αφού λένε τα αντίθετα. Ποιο είναι το κριτήριο? Θα το βρούμε το κριτήριο, θα μας το πούν εδώ τα ευσεβή αυτά παιδιά. Το κριτήριο είναι τι λέει η Αγία μας Εκκλησία διαχρονικά, 2000 χρόνια, και τι λένε οι Άγιοι Πατέρες και οι Ιεροί Κανόνες. Αυτό είναι το κριτήριο. Και τι λένε και οι σύγχρονοι Άγιοι μας. Πρώτον, η Εκκλησία μας λιμένεται από τη μεγαλύτερη αίρεση όλων των αιώνων που λέγεται Οικουμενισμός και που σκοπό έχει να ενώσει την Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία με όλες τις αιρετικές κοινότητες που θέλουν να λέγονται εκκλησίες εντός εισαγωγικών, χωρίς τη μεταστροφή τους στην Ορθοδοξία, Ρωμακαθολική Εκκλησία ή Παπική Εκκλησία, Ευαγγελικές Εκκλησίες, κακώς κάποιοι τους λέτε Ευαγγελιστές, Ευαγγελικοί είναι το σωστό, οι λεγόμενοι Προτεστάντες που είναι χιλιάδες από κόμματα, όλοι αυτοί έχουν ξεκοπεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Παπισμός επίσης. Όλοι αυτοί θέλουν να λέγονται εκκλησίες και δυστυχώς σε αυτή την ψευδοσύνοδο της Κρήτης που έγινε το 2016, την εβδομάδα της Πεντηκοστής, αναγνωρίστηκε αυτή η ονομασία εκκλησίες. Αλλά όταν δίνεις όνομα, αυτό σημαίνει ότι παραδέχεσαι την ύπαρξη. Όπως δώσαμε, ξεπουλήσαμε τη Μακεδονία μας και δώσαμε το όνομα της Μακεδονίας στους λάβους. Ο Οικουμενισμός έχει καταγγελθεί ως πανέρεση από τους Άγιους Πατέρες. Δεν είναι μια απλή αίρεση, αλλά είναι όλες οι αιρέσεις μαζί, όπως μας λέει μάλιστα ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόπολης. Όπως συνέβαινε σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας ανά τους αιώνες, όπου αρχηγοί αιρετικοί ήταν επίσκοποι και πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, έτσι δυστυχώς και σήμερα η συνειδητή πλειονότητα των αρχιερών μας, δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, προωθεί και κηρύττει τον Οικουμενισμό. Πώς θα μου πείτε? Με τέσσερις τρόπους. Μπορεί να μην λες φανερά, αλλά να σιωπάς. Και αυτό είναι προώθηση. Γιατί και σιωπή είναι συνένωση, συνένεση, συνενοχή. Λοιπόν, πώς τον προωθούν? Πρώτον, συνειδητά με λόγους και πράξεις, συμπροσευχές. Βλέπουμε πολλές φορές τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Συναυτό, αλλά και πατριάρχες άλλων πατριαρχείων δυστυχώς, να συμπροσεύχονται με αιρετικούς, ακόμα και στις διαθρησκειακές συνάξεις που κάνει ο Πάπας και με εκπροσώπους άλλων θρησκειών που είναι καθαρά ειδωλολάτρες. Βλέπουμε συμπόσια, συγχρονισμούς, συνέδρια, συνεκδηλώσεις, ανταλλαγές επισκέψεων, κοινές φωτογραφίσεις. Προωθούν τον Οικουμενισμό δεύτερον, είτε μόνο εμπράκτος κατά τα ανωτέρω, χωρίς να λένε, αλλά στην πράξη συμμετέχουν σε όλες αυτές τις συμπροσευχές. Τρίτον, συμπροωθούν τον Οικουμενισμό αποδεχόμενοι τις αποφάσεις της αιρετικής ψευδοσυνόδου της Κρήτης, όπου επιχειρήθηκε η θεσμοθέτηση του Οικουμενισμού. Δυστυχώς. Έτσι, και φαίνεται ότι όλοι οι ιεράρχες μας, πλην ελαχίστων λεξαιρέσεων, δέχονται αυτές τις αποφάσεις. Τέταρτον, σιωπώντας και μη διαμαρτυρώμενοι, κάποιοι δεν λένε τίποτε, μπορεί να λένε στους φίλους τους έτσι ψιθυριστά ότι και εμείς δεν πιστεύουμε στον Οικουμενισμό, αλλά δημόσια σιωπούν. Και αυτό είναι συνενοχή, γιατί ο αρχιερέας είναι επίσκοπος, είναι πάνω στη σκοπιά και οφείλει να φωνάζει, να διαμαρτύρεται όταν έρχονται οι λύκοι και κατασπαράζουν τα πρόβατα του ποιμνίου. Είτε σιωπώντας λοιπόν και μη διαμαρτυρώμενοι για όλα τα νοτέρου.
σχεδιάζεται ακόμα εδώ και πολλά χρόνια ένωση εντός αγωγικών η λέξη, γιατί δεν μπορεί να γίνει ένωση όταν δεν υπάρχει κοινή πίστη, ένωση με τους παπικούς, χωρίς δυστυχώς την απέτηση της αποκήρυξης των κακοδοξιών τους και επιστροφή στην Ορθοδοξία. Να κρατήσουν αυτοί τα πλανεμένα δόγματά τους και εμείς τα δικά μας και να ενωθούμε. Πράγμα που δεν γίνεται. Το 2025 μάλιστα είναι το έτος για το οποίο έχει προαναγγελθεί κοινός συνεορτασμός με τον Πάπα εξ αφορμής των 1700 χρόνων από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Οι Άγιοι Πατέρες έκαναν το πάνω για να μην συνεορτάζουμε με τους Εβραίους και με παντός είδους αιρετικούς, και αυτοί τώρα προανήγγυλαν ότι θα συνεορτάσουν με τους αιρετικούς του Πάπα και όχι μόνο, και με τους άλλους αιρετικούς, μονοφυσίτες κλπ. Δεύτερον, η ιεραρχία μας συμφώνησε με το σχίσμα που προκάλεσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ουκρανία το 2019, το οποίο είναι και αυτό φοβερή πτώση, παραγωνίζοντας πλέον την απαιώνως νόμιμη ουκρανική κανονική δικαιοδοσία. Υπήρχε κανονικός επίσκοπος Ουκρανίας. Και τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά και δυστυχώς τους αποδεχτήκαμε, μια ψευτοεκκλησία απειρτισμένη από σχισματικούς και αχειροτόνητους κληρικούς που τους στείλουμε δυστυχώς μπροστά στην Αγία Τράπεζα και εδώ στην Ελλάδα και συλλειτουργούμε, όχι εμείς βέβαια, αυτοί που συμφωνούν μαζί τους. Και ο κίνδυνος εδώ βρίσκεται στη συμπροσευχή, στη συλλειτουργία και στην ακολούθηση τέτοιων κληρικών εντός εισαγωγικών που δεν είναι κληρικοί, είναι λαϊκοί και μπορεί να είναι και τελείως αβάπτιστοι, ούτε καν ορθόδοξοι, και όμως παριστάνουν τους ιερείς και τους αρχιερείς. Και αυτό είναι μια βλασφημία διαρκείας. Όπως πολύ σωστά είπε ένας ευλαβέστατος ιερέας από την Αθήνα. Και αυτή η βλασφημία θα έχει σίγουρα συνέπειες, ήδη έχει. Βλέπετε όλα αυτά που τραβήξαμε με την ψευτοπανδημία και τα διαβόλια αυτά τα οποία σκοτώνουν σοριδών τους ανθρώπους μας, μην κοιτάτε που δεν το λένε, ήδη έχουμε παγκοσμίως πάνω από 40.000 νεκρούς και πάνω από 5 εκατομμύρια τραυματίες και σοβαρές παρενέργειες. Διακυβεύεται όμως με αυτή τη σύμπραξη στο σχίσμα και την αναγνώριση ψευτοεκκλησίας, διακυβεύεται η σωτηρία μας. Και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτούς που το αναγνωρίζουν, όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Και όμως υπάρχει πατέρας ευλαβέστατος κληρικός που έχει δει 2 μήνες τώρα αργία από τον επίσκοπό του, γιατί ακριβώς αντέδρασε και δεν θέλησε να συλλειτουργήσει με αυτούς τους ψευτοιερείς και ψευτοδιακόνους. Θεός το κινδυνευόμενο, λοιπόν, λένε τα ευλαβία αυτά παιδιά. Και αυτή η φράση είναι από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτό που κινδυνεύει, όχι βέβαια ο ίδιος ο Θεός, αλλά η πίστη μας. Και αν χάσεις την πίστη, χάνεις τον Θεό. Και επόμενο είναι να αναρωτηθείς τι μπορείς να κάνεις εσύ. Εδώ λοιπόν σου προσφέρουμε το ενός εστί χρειά. Ένα πράγμα χρειάζεται να κάνεις, που μπορείς και πρέπει να το κάνεις στο εξής, για να μην πέσεις σε πλάνη. Γιατί πολλοί πλανώνται και θα πλανηθούν ακόμα περισσότεροι. Και στα χρόνια του Αντιχρίστου που ζούμε, αλλά και στα χρόνια του έσχατου Αντιχρίστου. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, μη δέχεσαι τίποτε πλέον άκρητα, χωρίς να κρίνεις, αλλά όλα να τα περνάς από το κόσκινο, από το φίλτρο των Αγίων Πατέρων. Έτσι αυτό το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Τις διάφορες λέει θεωρίες των θεολόγων, και τώρα και όλα αυτά που βλέπουμε στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, όλα αυτά να τα περνάτε από το πατερικό κόσκινο. Πρέπει να τις κοσκινήσετε αυτές τις θεωρίες με βάση τους πατέρες. Ξέρετε τι ψευδοθεολογίες έχουν βγει για την ομοφιλοφιλία, και πρόσφατα ο επίσκοπος Νέας Ιωνίας είπε παράδεικτα πράγματα, τελείως αθεολόγητα. Φοβερά πράγματα, και ακόμα η Ιερά Σύνοδος δεν πήρε θέση. Και δεν καταδίκασε αυτόν τον άνθρωπο που πρέπει να πληθεί σε απολογία και να μετανοήσει, να ζητήσει γνώμη ή να καθαιρεθεί αν επιμένει σε αυτές τις πλάνες. Ότι ο Θεός λέει έδωσε αυτή την έλξη στο ίδιο φύλλο και άλλα ανεκδίγητα. Πρέπει
λοιπόν τις θεωρίες να τις κοσκινήσετε με βάση τους πατέρες, και ότι, και ό,τι είναι σκουπίδια ή πίτουρα να τα πετάτε, να ψάχνετε με βάση τους πατέρες. Σε αυτά τα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Σε κάθε εγκύκλιο που θα σας διαβάζουν στις εκκλησίες, σε κάθε μήνυμα, σε κάθε ανακοίνωση, σε κάθε παραμυθητικό εντός εγωγικών λέξη, παρηγορητικό δηλαδή λόγο που μας απευθύνουν, σε κάθε διάγγελμα και κήρυγμα που σου προσφέρεται από σύνοδο, από επισκόπους και επιμένες, ακόμα και νόμους του κράτους, βάλε μπροστά σου το κόσκινο των πατέρων και αναρωτήσου, άραγε συμφωνεί αυτό που άκουσα με τη διδασκαλία και πράξη των Αγίων? Κάθε τι που ακούτε και κάθε φράση που ακούτε. Πρόσφατα είχε κυκλοφορηθεί μια κύκλος, δυστυχώς από την Ιερά Σύνοδο, και έλεγε για την έκτρωση ότι είναι θεραπευτική διακοπή της κοιήσεως, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι καλό πράγμα, έτσι είναι θεραπεία, αν είναι δυνατόν. Αν αυτά όλα τα τρώμε, τα καταπίνουμε αμάσιτα χωρίς να τα περνάμε το κόσκινο των πατέρων, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πλανηθούμε και να μην χάσουμε τη σωτηρία μας. Πρώτο λοιπόν αυτό, κάθε τι να το κρίνεις, να το εξετάζεις, με βάση τους Αγίους Πατέρες όμως. Και κατόπιν να διαφερθείς, να πάρεις απάντηση στο ερώτημά σου από αξιόπιστους ανθρώπους, πνευματικούς, πραγματικά ανθρώπους, που θα σου απαντήσουν όχι απλά ναι, αλλά και που θα αναφέρουν ποιος Άγιος το λέει και πού το λέει. Αν αυτό που άκουσες είναι σωστό, θα σου πει ναι, αλλά θα σου πει και ποιος το λέει και πού το λέει. Αν όμως δεν είναι σωστό και σου πει όχι, τότε θα σου πει πάλι, εάν οι Άγιοι δεν δίδαξαν αυτό, είτε διαλόγου είτε διαπράξουν αυτό που άκουσες, αλλά μάλλον τα αντίθετα, όταν μάθεις λοιπόν ότι αυτά που άκουσες δεν ισχύουν, τότε μη δεχθείς κι εσύ ποτέ αυτή τη διδασκαλία, προτροπή, εντολή, συμβουλή, απόφαση ή ό,τι άλλο. Έτσι θα προφυλάξεις την ψυχή σου και διαφυλάξεις την πίστη σου αμόλυτη. Αν χρησιμοποιήσεις πρωτύτερα αυτό το πατερικό κόσκινο, θα διαπίστωνες, τώρα έχει κάποια παραδείγματα και τελειώνουμε, ότι κανένας Άγιος δεν διακήρυξε ως ύψιστο αγαθό την υγεία, όπως μας είπαν. Πού το είδαν αυτό οι Άγιοι Πατέρες μας, ότι ύψιστο αγαθό είναι υγεία? Ενώ ύψιστο αγαθό δεν είναι, όπως είπε η Διαρκή Σειρά Σύνοδος, η υγεία. Ύψιστο αγαθό κατά τους Αγίους Πατέρες είναι ο Θεός. Αν είχες αυτό το πατερικό κόσκινο, θα καταλάβαινες την πλάνη σε αυτή τη φράση και την προτροπή, και θα ξέφευγες από αυτή την πλάνη που οδηγεί τον άνθρωπο στην απιστία και στη φιλοκοσμία. Αν χρησιμοποιήσεις πρωτύτερα αυτό το πατερικό κόσκινο, θα διαπίστωνες ότι κανένας Άγιος δεν κήρυξε ως επικίνδυνο για την υγεία τον Ιερό Ναό. Κανένας Άγιος δεν είπε ότι ο χώρος του ναού είναι επικίνδυνος. Και προσέχετε εκεί που θα πάτε. Δεν κήρυξε επικίνδυνες τις ιερές εικόνες, κανένας Άγιος. Ή τη λατρευτική σύναξη που συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί. Όπως αντίθετα συνεχίζει επί δυο και πλέον χρόνια να διαδίδει η Ιδία Σύνοδος, σε απόλυτη συμφωνία δυστυχώς με την άφη πολιτεία, κλείνοντας τους ιερούς ναούς, απολυμένοντας αυτούς που είναι μεγίστη βλασφημία να απολυμένει στο ναό, απαγορεύοντας τη Θεία Λατρεία, τη συμμετοχή σε αυτή, και αργότερα επιβάλλοντας περιορισμούς στη συμμετοχή των πιστών με βλάσιμα υγειονομικά μέτρα. Για τους πατέρες ο πλησιασμός είναι, ανάμεσα σε άλλα, καθαρμός και αγιασμός των αισθήσεων, ιδιαίτερος δε της αναπνοής και της όσθησης, όπως λέει ο Άγιος Σημεών, ο Μέγας Λειτουργιολόγος, επίσκοπος Θεσσαλονίκης. Αγιάζεται και ο αέρας. Πού χρειάζεται λοιπόν να φοράς μάσκα αυτό το φανίσιο πρόσωπό σου μέσα στο ναό? Αγιάζεται η όσφρηση. Έτσι θα γλίτωνες και από αυτή την επικίνδυνη πλάγη που καθιστά υπόδικο βλασφημίας αυτόν που τη δέχεται. Αν χρησιμοποιήσεις πρωτύτερα αυτό το πατερικό κόσκινο, θα διαπίστωνες ότι κανένας Άγιος δεν φόρεσε μάσκα εν ώρα λατρείας στον Ιερό Ναό, ούτε συμβούλεψε κάτι τέτοιο παρά τις πολύ φωνικότερες επιδημίες που πέρασαν. Αν χρειάζονταν αυτό το πανί, οι Άγιοι θα φωτίζονταν από το Θεό και θα λέγανε και σωστότε στους ανθρώπους τους, φορέστε μάσκες για να μην πεθάνετε.
μέσα στο ναό από τον ορισμό. Αν χρησιμοποιούσες πρωτύτερα αυτό το πατερικό κόσκινο, δεν θα δεχόσουν να εορτάσεις την Ανάσταση του Κυρίου κατά το Μεγάλο Σάββατο, αντί την Κυριακή του Πάσχα, πράγμα που έγινε το 2021, αφού σύσσωμη η Ορθοδοξία κηρύττει Αυτόν, τον Χριστό μας, Αναστάντα Τριήμερον, εκτάφου, στο σύμβολο της πίστεως. Αν χρησιμοποιούσες πρωτύτερα αυτό το πατερικό κόσκινο, θα διαπίστωνες ότι η υπακοή δεν είναι απροϋπόθετη και άκρητη. Μας λένε κάντε υπακοή στην Εκκλησία και εννοούν τον εαυτό τους, τους δεσποτάδες. Μα η υπακοή γίνεται στο Χριστό και δεν την κάνουμε απροϋπόθετα, άκρητα, όπως θέλουν οι συνοδικοί επίσκοποι να πιστεύουμε. Η υπακοή στους ποιμένες πάβει όταν αυτοί δεν κάνουμε τη σειρά τους υπακοή στη διαχρονική διδασκαλία της Εκκλησίας, στους ιερούς κανόνες. Αν χρησιμοποιούσαμε όλοι μας πρωτύτερα αυτό το πατερικό κόσκινο, δεν θα τολμούσαν οι σύγχρονοι ποιμένες να εισάγουν και να πράξουν τίποτε από όλα αυτά τα καινοφανή και αντορθόδοξα, γιατί θα υπολόγιζαν την αντίσταση του υπερασπιστού της πίστης λαού. Αλλά ο λαός κοιμάται, ο λαός αδιαφορεί, ο λαός είναι σε σύγχυση, σε πλάνη, δεν ξέρει τα στοιχειώδη της πίστης. Πώς να υπερασπιστεί λοιπόν την πίστη, αφού δεν την γνωρίζει καν? Πώς να αντιδράσει σε αυτά τα αντίχριστα μέτρα που πλέον του τα επέβαλαν οι ίδιοι οι συνοδικοί, γιατί δυστυχώς ο εχθρός πλέον έχει μπει μέσα στην Εκκλησία και πολεμάει από μέσα την Εκκλησία. Ήξεραν όμως ότι ο λαός βρίσκεται σε άγνοια και τους εμπιστεύεται τυφλά. Γι' αυτό και τόλμησαν και το πέτυχαν εν πολλής. Γι' αυτό ο Κυρίος Χρυσόστομος αφύπνιζε το λαό διδάσκοντας. Και μη θαυμάσεις εάν οι ποιμένες λύκοι γίνονται. Προσέξτε τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μην απορείς, λέει, εάν οι ποιμένες γίνονται λύκοι. Αυτό γίνεται τώρα. Προσγάρε επισκόπους και πρεσβυτέρους διαλεγόμενος Παύλος, ο Απόστολος, έλεγε ότι εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διαστραμμένα. Σε αυτούς τους επισκόπους και τους πρεσβυτέρους, συνομιλώντας ο Απόστολος Παύλος, έλεγε ότι από εσάς, λέμε σήμερα ότι και όλοι οι αρχιερείς είναι έτσι, αλλά δυστυχώς μέσα από αυτούς βγήκανε και λύκοι και βγαίνουν λύκοι. Και αυτό το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Εξ ημών αυτών, μέσα από εσάς, θα βγουν άνδρες που θα λαλούν διαστραμμένα. Και σήμερα βλέπουμε αρχιερείς και επισκόπους να λαλούν και να πράττουν διαστραμμένα, σας είπα προηγουμένως. Ώστε μη δεις πλανάτω ημάς, κανένας να μη σας πλανήσει. Έχω έξωθεν σχήμα αγγελικών και έσωθεν διαβολικό. Έλεγε ο Άγιος Μακαρίτης Αυγουστίνος ότι θα βάλει ο διάβολος, λέει, στα όργανα του μήτρες, θα φορέσει μήτρες και πετραχύλια. Δυστυχώς αυτό γίνεται τώρα. Συνεπώς ώρα ημάς εξύπνου αγερθήνει. Είναι ώρα να ξεσηκωθούμε από τον ύπνο. Τίποτα δεν χάθηκε. Κι αν ακόμα σφάλαμε στο παρελθόν και πλανηθήκαμε, τώρα με τη μετάνοιά μας όλα θα το διορθώσουμε. Αρχίζοντας από σήμερα, ακολουθώντας τους Αγίους Πατέρες, θα τα περνάμε όλα από το δικό τους κόσκινο. Επόμενη της Αγίας Πατράση λοιπόν, μόνον μην αδιαφορήσεις, αδελφέ. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αγία Τριάς διαφλάξε μας, χρόνια πολλά και ευλογημένα, και Άγιοι Πατέρες βοηθιά μας.